Λοιπόν, στο Λονδίνο είμαστε. Έχουμε έρθει εδώ με την έναρξη Dynamic Media. Μας έχει προσκαλέσει σε ένα event που γίνεται launch party για το καινούριο παιχνίδι Dirt Rally. Φαίνεται τίποτα? Φαίνεται εδώ. Λοιπόν, είναι σε μια πλατεία στο Λονδίνο, λίγο πάνω από τον Τάμεση, στο London Eye. Κάπου πίσω εκεί είναι. Και βλέπετε εδώ τις ομορφιές της Google που υπάρχουν. Φαίνονται, κοίτα εδώ, πράγματα ωραία. Λοιπόν, εδώ ήρθαμε για το launch event του Dirt, για τους παλιότερους πνευματικού συνεχιστή της σειράς Colin McRae. Θα κάνουν κάποια πραγματάκια εδώ τώρα, θα βάλουν μπροστά τις κούκλες εδώ, τη Lancia, Delta, βλέπετε εδώ, κοίτα εδώ, Ford, Subaru, Impreza εκεί. Θα παίξουμε το παιχνίδι, έχουμε βιντεάκια και άλλα θα δείξουμε, φωτογραφίες από το χώρο και το review του παιχνιδιού φυσικά όταν θα έρθει η ώρα. Θα μιλήσουμε με οδηγούς αυτοκινήτων, ελπίζω να έχουμε και κάποιο developer, οπότε θα έχουμε περισσότερα και για το παιχνίδι και για το event που γίνεται εδώ στο Λονδίνο. Τώρα τρέχω με ένα πεζό, δεν κάνω ράλι, κάνω hill climb, Pikes Peak διαδρομή στην Αμερική, από τις πιο δύσκολες, και το αυτοκινητάκι που οδηγώ είναι ένα πεζό το οποίο είναι πολύ νευρικό και είμαι και λίγο, πώς το λέγε ο άλλος, Λοιπόν, παίζω από μια από τις κάμερες, έχουμε κάμερα που κουμπί και εδώ. Άλλη κάμερα, αυτή είναι η εσωτερική που δεν βλέπω χρυστό όμως, έτσι, και η εξωτερική. Αυτό είναι 206. Βάρκα γυαλό. Οκ. Πολύ γρήγορο σημαίνει. Και έπεσα από τον κρεμό, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε ράλι. Μην γελάτε. Retire. Και πάμε να βάλουμε. Θα υπάρξει πλήρες review για το παιχνίδι, εννοείται. Τώρα αυτό είναι, είμαστε στο event εδώ στο Λονδίνο. Κάτω από το Λονδίνο. Θα βάλω ράλι διαδρομή. Αυτή ήταν hill climb. Και είναι το παιχνίδι Dirt Rally, έτσι εννοείται, το οποίο κυκλοφορεί, λοιπόν, έχουμε Rally, Hill Climb και Rally Cross. Αργολίδα στην Ελλάδα. Πάμε. Κατηγορίες οχημάτων, 60, 70, ωραία, έχει και θρυλικά αυτοκίνητα, τα οποία βέβαια είναι πολύ δύσκολα στον έλεγχο, πάντα, ανέκαθεν, τα παλιά, οι πισοκούνες που λέγαμε. Group V, τετράτροχα, Group V πίσω κίνηση. Λάντσια, εδώ θα παίξουμε και έχει και τα καινούρια, έτσι. Αλλά θα παίξουμε με μία Λάντσια. Όχι, καλύτερα Impreza που είναι λίγο πιο... πατάει λίγο πιο καλά. Πιστεύω. Λοιπόν, είχαμε καιρό να δούμε ράλι πραγματικά από την Codemasters. Γιατί είχε κάνει εκείνα και τα πειράματα με τα λίγο πιο αμερικάνικα παιχνίδια. Αυτό είναι ράλι. Δηλαδή χώμα, έτσι, έχει άσφαλτο, έχει χιόνι έχει. Πάμε. Σίγουρα έχει χώμα, έχει hill climb. Τώρα θα δούμε και πώς συμπεριφέρεται. Γιατί το hill climb που έκανα πριν ήταν τρομερά δύσκολο. Αργολίδα, Ελλάδα.
Σοβαρού Ιμπρέζα. Και πάμε. Όμορφα τραφούλια. Και πάμε. Ωραία συμπεριφορά. Γλιστράει λίγο, αλλά όχι, γιατί έχει καλή συμπεριφορά μέχρι στιγμής. Πολύ ελαφρύ το αυτοκίνητο, να σου πω την αλήθεια. Δίνει την αίσθηση ο βάρος του. Ο δρόμος που είναι, τον έχασα. 7 δευτερόλεπτα πέναλτι. Πολύ, πολύ εύκολα. Εντάξει. Οκ. Απαιτητικό το βλέπω λιγάκι. Είναι λίγο δύσκολο το τάντρι. Έτσι έχει λίγο... Είχαμε πολλά χρόνια να δούμε καλό ράλι παιχνίδι. Βέβαια θα δούμε αν είναι καλό αυτό ή όχι. Όταν θα έρθει η ώρα για το review, εννοείται. Πρέπει να παιχτεί πολύ. Αλλά γενικά, άμα του δώσεις τώρα, δηλαδή βλέπω ότι έχοντας δει τι πρέπει να κάνω, το βάρος του αυτοκινήτου, τα physics του, να προσαρμοστώ λίγο δηλαδή, θα πάω λίγο καλύτερα. Λίγο όπως είχα πολύ, λίγο καλύτερα. Και τώρα δεν τα πήγα καλά, μάτια σάλια. Παίρνει λίγο χρόνο, θέλει λίγο να δεις λίγο τα πατήματα του παιχνίδιου. Γιατί παραλαμβάνω είναι λίγο ελαφρύ το αυτοκίνητο σου, την αίσθηση ότι γλιστράει λίγο. Αλλάξουμε και λίγο κάμερες. Ναι, αυτό το πράγμα με το βάρος του αυτοκίνητου το έχει. Δείχνει, έχουμε και μοντέλο καταστροφής, έφυγε ο προφυλακτήρας. Λοιπόν, θα σταματήσω εδώ. Θα κάνουμε review για το παιχνίδι. Φυσικά αυτό είναι μια πρώτη γεύση από το event που είμαστε εδώ στο Λονδίνο μετά από πρόσκληση αντιπροσωπείας της Codemasters, της Energies. Είναι γιορτή ουσιαστικά το launch party του Dirt Rally. Περισσότερα στο review που θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Bye.